Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, τίμιε πρόδρομε, Αποστόλων οι Δωδεκάς, όσοι μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες, πρεσβεύσατε το ελεήμον η Θεό, ειν απτεσμάτων άφεσιν παράσχητες ψυχές ημών. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θάνατο, θάνατο πατήσα ασκέτησε της μνήμασιν ζωήν χαρισάμενος. Καθίστε. Χριστός Ανέστη, αγαπητοί μου αδελφοί, και εύχομαι πάντοτε ο Αναστάς Κύριος να χαρίζει σε όλους μας πνευματική πρώτα υγεία και σωματική. Θα ήθελα να αναπτύξω στην αγάπη σας ένα θέμα που ανέπτυξα και την Κυριακή κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Το θέμα είναι ο διάλογος που είχε η Σαμαρίτιδα μετά του Χριστού μας. Θυμόσαστε ότι στη Σαμάρια, η οποία σήμερα κατά πλειοψηφία είναι χριστιανική η Σαμάρια, ακόμα και σήμερα, εκεί υπήρχε το φρέαρ του Ιακώβ. Εκεί λοιπόν, στη Σαμάρια, επήγαιναν και έπαιρναν νερό από το πηγάδι του Πατριάρχη Ιακώβ. Εκεί έφτασε λοιπόν και ο Ιησούς. Οι μαθητές του όμως, όπως λέγει το Ευαγγέλιο, είχαν φύγει και είχαν πάει στην πόλη να αγοράσουν τρόφιμα. Να αγοράσουν τρόφιμα, αδελφοί μου. Εκεί λοιπόν επλησίασε τότε η Σαμαρίτιδα, η σημερινή Αγία Φωτεινή. Και είχε ένα διάλογο μετά το Χριστού. Τη εζήτησε καταρχάς ο Χριστός να πιει, να του δώσει να πιει νερό. Και ο Ιησούς της είπε ότι, μάλλον η Σαμαρίτης είπε ότι, πώς εσύ Ιουδαίος ζητάς από εμένα, από μία Σαμαρίτιδα, να σου δώσω νερό. Καθότι ότι δεν μιλάνε οι Σαμαρίτες με τους Ιουδαίους. Και εκεί αναπτύξανε έναν ωραιότατο διάλογο. Μία πόρνη μιλάει με τον Χριστό μας. Μία πόρνη μαθαίνει ότι δεν έμαθαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Η πόρνη αυτή, αδελφοί μου, βλέπουμε ότι όπως και σήμερα πολλές ανήθικες κοπέλες είναι νεαροί ακόμα, τους λέω ότι όταν σε πλησιάσουν και σου μιλήσουν, συναντάμε το εξής φαινόμενο. Όπως κάποτε, εδώ λίγο πιο πάνω, έμενε ένας νεαρός, ο οποίος ξενυχτούσε κάθε βράδυ, άλλαζε τις γυναίκες
όπως αλλάζουν τα πουκάμισα, και τελικώς είχαμε μάθει ότι έπαιρνε και διάφορα είδη ναρκωτικών. Και όμως, εγώ πήγαινα τότε σχολείο και ήταν η ίδια ώρα που αυτός έφευγε από το σπίτι του με την ώρα που εγώ πήγαινα σχολείο. Κάθε πρωί τον έβλεπες έξω την πόρτα του που έβγαινε, έκανε το σταυρό του, κοίταζε τον ουρανό και κάποια προσευχούλα πιθανόν έλεγε από μέσα του. Αυτό δείχνει και μαρτυρεί ότι παρόλη την αμαρτωλότητά του, του ανθρώπου αυτού, δεν είχε ξεχάσει το Θεό. Και αυτό το συναντάμε ακόμα και σήμερα, αδελφοί μου. Βλέπετε πόρνες και όμως βγαίνουν και δηλώνουν ότι πιστεύουν παρά το πάθος που τους βασανίζει. Βλέπετε, βγαίνουν και πιστεύουν και λένε ότι πιστεύουν στο Θεό. Άσχετο εάν αυτά δεν τα εφαρμόζουν, που λέει ο Χριστός μας. Το ίδιο φαινόμενο είχαμε και τότε. Η Σαμαρίτιδα, για να του ανοίξει κουβέντα θρησκευτική, σημαίνει ότι επίστευε στο Θεό. Δεν θα άνοιγε μία πόρνη γυναίκα θρησκευτική συζήτηση. Αντιθέτως, αφού ήταν πόρνη και ο Χριστός ήταν ο ωραιότερος άνδρας που πέρασε πάνω από τη γη, έπρεπε με τον τρόπο της η Σαμαρίτης να του ριχθεί, να του κάνει, όπως λέμε, αφού ήταν και οι δυο τους, τα γλυκά μάτια. Και όμως δεν συνέβη και αυτό, διότι αυτή θα μπορούσε να θεωρήσει το ότι ο Ιησούς ζήτησε να πιει νερό από τη Σαμαρίτιδα, θα μπορούσε η Σαμαρίτιδα να το θεωρήσει ότι ήταν μια πρόκληση από τον Χριστό για να ανοίξουν, κάποια σχέση, κάποια συζήτηση και να πάει αλλού το θέμα. Και όταν της είπε και εκείνος, έχω και εγώ νερό να σου δώσω, τότε, αδελφή μου, του είπε εκείνη, και πού το βρήκες εσύ το νερό? Και της είπε ότι αν πιείς από το δικό μου το νερό, δεν θα ξαναδιψάσεις ξανά εις τον αιώνα. Φυσικόν ήταν, όταν άκουσε και είπε κάτι τέτοιο, αυτομάτως, αδελφή μου, ξαφνιάστηκε. Τι είναι? Λοιπόν, έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, αντιθέτως, ο Χριστός της λέγει, αν θέλεις να πιείς από το δικό μου το νερό, πήγαινε, φώναξέ μου τον άνδρα σου. Και εδώ είναι η ομολογία της γυναικός, ότι άνδρα ουκ έχω. Και ο Χριστός απαντάει, αλήθεια λες, πέντε είχες, και αυτόν που έχεις τώρα, πάλι άνδρα σου δεν είναι. Και τότε ξαφνιάστηκε πιο πολύ η Σαμαρίτης και του λέγει ότι θεωρώ ότι είσαι μάλλον προφήτης. Και εκεί ανοίξανε, αδελφοί μου, έναν διάλογο. Είναι ο καλύτερος διάλογος που υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή. Εκεί ο Ιησούς αποκαλύπτει όλο το μεγαλείο του. Μας δείχνει ότι είναι το είδωρ, το ζών. Ότι είναι το νερό που όταν το πιεί ο άνθρωπος, είναι το νερό της αθανασίας. Που όταν το πιεί ο άνθρωπος, δεν ξαναδιψάει ποτέ. Όποιος γευθεί τον Ιησού και τον πάρει μέσα του με πίστη, όπως και οι Άγιοι, τότε ούτε πεινάει όντως, ούτε διψάει. Είναι αυτό που λέγει η Αγία Γραφή και είπε και η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία στην έρημο. Ούκε πάρτο ζήσετε μόνον άνθρωπος. Δεν ζει ο άνθρωπος μόνο με το νερό και με το ψωμί, αλλά εμπαντή λόγο εκπορευωμένο εκ του στόματος του Θεού. Εδώ λοιπόν, αδελφοί μου, εκπληρώνεται αυτό το πράγμα. Θα μου πείτε, εμείς γιατί δεν το έχουμε γευτεί? Γιατί, αδελφοί μου, δεν ζούμε την πνευματικότητα, είμαστε μεν χριστιανοί, αλλά δεν ζούμε
στην πνευματικότητα που ζούσαν αυτοί οι Άγιοι μας. Ούτε στο βάθος, ούτε στο ύψος, ούτε στο μήκος, ούτε στο πλάτος της θρησκευτικότητός τους έχουμε γευθεί εμείς. Απλώς εμείς μυρίζουμε λίγο λιβάνι εξωτερικά. Όχι εσωτερικά. Είμαστε όπως είναι το κόκκινο αυγό. Βάφεται μεν απ' έξω, αλλά μέσα δεν περνάει εύκολα, αδελφοί μου, η μπογιά του κόκκινου χρώματος. Βάλτε λιγάκι να ακούω τη φωνή μου. Δεν περνάει μέσα, αδελφοί μου, η μπογιά του κόκκινου χρώματος. Γι' αυτό και εμείς δεν γευόμαστε αυτών των μεγαλείων που έχει δώσει ο Θεός μας. Γι' αυτό εμείς πολλές φορές δεν βλέπουμε το άκτιστο φως σε όλη τη ζωή μας. Ενώ Άγιοι επέτυχαν με την καθαρότητα της ψυχής τους, με την πίστη και την αγάπη που είχαν στο Θεό και στον συνάνθρωπο, επέτυχαν όχι να βλέπουν το Άγιο φως, αλλά τα μάτια, τα υλικά μάτια, να ανοίγουν τα μάτια της ψυχής και να γίνονται διόπτρες που βλέπαν μακριά. Διάβαζα το γέροντα Ιωσήφ, τον ησυχαστή, και εκεί γράφει μέσα ότι τους λέγει κάποιος μοναχό είχε στείλει από τη σκήτη του να πάει στο ένα άλλο μοναστήρι χιλιόμετρα μακριά για να πάει να φέρει κάτι πράγματα. Και τον έβλεπε που ερχότανε, ενώ μπροστά ήταν βουνά, ούτε δέντρα και ούτε και φαινόταν τίποτα με τα μάτια, τα υλικά. Και του λέγει, έρχεται ο αδελφός μας στη Μονή, επιστρέφει. Και κοίταξε και του λέει, σε τόση ώρα θα είναι στη Μονή περίπου. Και πράγματι σε όση ώρα είπε, ήτανε στη Μονή. Και του λένε, γέροντα, πώς ξέρατε και πού τον βλέπατε? Και εκεί τους απεκάλυψε ότι όταν πλησιάσεις το Θεό, τα μάτια σου γίνονται τηλεόραση και βλέπεις χιλιόμετρα. Βλέπεις την άλλη πλευρά της γης το τι γίνεται, αδελφοί μου. Αυτοί οι γέροντες αποκτούν το λεγόμενο διορατικό χάρισμα. Μπορούν και βλέπουν στην άλλη άκρη της γης, γιατί βλέπουν πλέον με τα μάτια της ψυχής τους. Εμείς λοιπόν δεν τα έχουμε αυτά. Προσέξτε τώρα κάτι άλλο που πρέπει να προσέξουμε. Η Σαμαρίτιδα δεν ήταν Αγία. Και όμως αξιώθηκε να μιλήσει με τον ίδιο τον Θεό. Εδώ σημαίνει ότι πολλές φορές ο Χριστός δεν κοιτάει το πόσο αμαρτωλοί είμαστε, αλλά κοιτάει το αν έχουμε μετάνοια μέσα στην ψυχή μας. Αν έχουμε πίστη, αγάπη και ειλικρινή μετάνοια. Διότι αν υπολόγιζε την αμαρτωλότητα, δεν θα καθόταν να μιλάει με τελώνες και αμαρτωλούς, όπου ήταν και μία κατηγορία των γραμματέων και των φαρισαίων, δηλαδή των επισκόπων, των μητροπολιτών, των δεσποτάδων και των αρχιεπισκόπων της εποχής εκείνης. Διότι ο Άννας και ο Καϊάφας είχε ακριβώς τη θέση που έχουν οι αρχιεπίσκοποι και οι μητροπολίτες οι σημερινοί, οι δικοί μας. Και όπως οι δικοί μας εκπροσωπούν τον αληθινό Θεό, έτσι και αυτοί τότε οι αρχιερείς εκπροσωπούσαν τον αληθινό Θεό, το Θεό της Παλαιάς Διαθήκης. Και όμως βλέπουμε ότι ο Χριστός δεν τους πλησίασε, δεν τους μίλησε. Γιατί? Λόγω του εγωισμού τους και της υπερηφανίας των. Ο Θεός αντιτάσσεται υπερηφάνης, ταπεινής δε δίδωση χάρη. Και γιατί έδωσε τη χάρη στη Σαμαρίτιδα? Διότι η Σαμαρίτιδα έδειξε όντως ταπείνωση. Δεν ήξερε ποιον είχε μπροστά της.
Κι όμως ομολογεί το πάθος της. Ομολογεί ότι είναι πόρνη. Ομολογεί ότι είχε 5 άντρες και αυτός που έχει τώρα πάλι δεν είναι δικός της. Εκδήλωσε. Ξομολογήθηκε δημόσια σε έναν άνθρωπο μπροστά της που ούτε καν τον εγνώριζε ποιος είναι. Εμείς πάμε και μιλάμε, αλλά δεν νομίζω ότι μιλούμε και λέμε και με τον Αγιότερο Γέροντα να μιλήσουμε ότι εκθέτουμε τις αμαρτίες μας. Εκεί φαίνεται. Μπορεί να λέμε είμαστε αμαρτωλοί Πάτερ, προσευχηθείτε για μένα, αλλά ποτέ δεν λέμε αδελφοί μου τα αμαρτήματά μας, γιατί μας εμποδίζει ο εγωισμός. Εδώ ο Χριστός διέγνωσε την ταπείνωση. Και όταν είσαι ταπεινός, ο Χριστός μπαίνει μέσα στην ψυχή σου. Όπως μπήκε και σε ενός τελώνει. Ζαχέ σπέψον κατάβυθι, σήμερον γάρ εν το οίκο σου δίμε μήνε. Κατέβα, του λέει, γιατί? Διότι παρότι ήταν τελώνης, θα λέγαμε σήμερα αξίωμα βουλευτού, ανέβηκε πάνω σε ένα δέντρο, δεν σκέφτηκε το αξίωμά του. Αρκεί να μπορέσει να δει τον Ιησού. Πράγμα που εμείς δεν το κάνουμε, αδελφοί μου, ούτε το κάνουν οι βουλευτές μας, ούτε εδώ μια εικόνα του Χριστού δεν έχουν βάλει μέσα στη Βουλή. Δεν το κάνουν οι πρωθυπουργοί μας. Δεν κάνουν τέτοια πράγματα. Στέκονται αφιψηλού. Σπανιότατα σκύβουν και φυλάνε και το χέρι ακόμα. Ιερέως. Σπανιότατα το κάνουν. Πλην ελαχίστων ευσεβών βουλευτών και πολιτευτών. Σπανιότατα, αδελφοί μου, τα κάνουν αυτό το πράγμα. Γιατί δεν έχουν μέσα ταπείνωση. Σου λέει, θα σκύψω εγώ, θα φιλήσω το χέρι του παπά. Εγώ είμαι ανώτερος. Αλλά ας μάθουν τι είπε ο Άγιος Κοσμάς, ο Αιτωλός, ότι αν δεις έναν άγγελο, έναν βασιλέα και έναν ιερέα, πρώτα θα πας να φιλήσεις το χέρι του ιερέως. Προηγείται η ιεροσύνη, είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Διότι η ιεροσύνη, διότι η ιεροσύνη δεν, αδελφοί μου, η ιεροσύνη δεν μπορούν ούτε οι άγγελοι, κανένας τους, να τελέσουν τα μυστήρια που τελεί ο ιερέας. Ούτε αμαρτίες μπορούν να συγχωρέσουν, ούτε θεία κοινωνία μπορούν να φτιάξουν, ούτε μία βάφτιση δεν μπορούν να κάνουν οι άγγελοι. Ομοίως και ο βασιλεύς. Και γι' αυτό ο Άγιος Κοσμάς Αιτωλός είπε ότι η δύναμη του ιερέως είναι πολύ μεγαλύτερα και από του αγγέλου και από του βασιλέα. Έστω και αν ο ιερεύς είναι ο πιο ανάξιος επάνω στη γη. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, ο Χριστός βλέπει την ταπείνωση του τελώνει και του λέει κατέβα. Δεν ήταν δίπλα του χιλιάδες άλλοι άνθρωποι? Εδώ λέει σπροχνώτουσαν ποιος θα τον πρωτοακουμπήσει. Χιλιάδες άνθρωποι δίπλα του. Και όμως δεν εδιάλεξε κανέναν από τους κάτω. Τα μάτια του τα ήλκησε μονάχα από τις χιλιάδες που τον ακολουθούσαν. Τα ήλκησε μονάχα μια ταπεινή ψυχή, ο Ζαχαίος, που είχε εξευτελιστεί και είχε ανέβει επάνω στο δέντρο, στη σικομορέα, που σώζεται, αδελφοί μου, μέχρι σήμερα όσοι έχετε πάει στα Ιεροσόλυμα. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Χριστός έλκεται από την ταπείνωση και πήγε στο σπίτι του και έφαγε. Ο Χριστός τον έλκει η ταπείνωση που ομολογεί τα αμαρτήματά της δημόσια, χωρίς να τον ξέρει η Σαμαρίτιδα. Όχι ξεδιάντροπα, αλλά με ταπείνωση. Και αυτομάτως, αδελφοί μου, πάει ο Χριστός και της αποκαλύπτει όλη την αλήθεια. Κύριε, του λέω, θεωρώ ότι είσαι προφήτης. Το θεωρώ σημαίνει νομίζω, πιστεύω, ότι είσαι προφήτης. Για πες μου, του λέει, έχω ακούσει ότι ο Μεσσίας έρχεται. Το είχε ακούσει. Πού το είχε ακούσει μια πόρνη? Φαίνεται ότι γινόντουσαν πολλές συζητήσεις στα σπίτια, στους δρόμους, ακόμα και στα πορνεία μέσα. Γινόντουσαν συζητήσεις ότι έρχεται ο Μεσσίας.
Και γι' αυτό της λέει, του λέει, θέλω να σε ρωτήσω. Για πες μου, εσύ τι λες? Έρχεται ο Μεσσίας και τότε ο Χριστός μας, τη μεγαλύτερη αλήθεια, σε κανέναν άλλον μες στη γραφή δεν το ομολόγησε τόσο ξεκάθαρα και περίτρανα. Είναι η μοναδική φορά που όταν του λένε είσαι ο Μεσσίας, εκείνος απαντάει εγώ είμαι. Εγώ είμαι. Βλέπετε λοιπόν αδελφοί μου ότι τη μεγαλύτερη αλήθεια την απεκάλυψε ο Ιησούς σε μία πόρνη. Κάτι που δεν το είπε ευρέως και ευθέως στο λαό. Τον άφηνε να το εννοήσει ο λαός, κάνοντας τα θαύματά του, δείχνοντάς του, του λαού, ότι κυβερνάει το σύμπαν, σταματάει τον αέρα, σταματάει τη θάλασσα, περπατάει πάνω στα νερά, περνάει μέσα από τείχους, κάνει ό,τι θέλει. Είναι αυτός ο κυβερνήτης του σύμπαντος. Αλλά αυτούς όμως, όπως λέγει ο Ισαΐας, τετίφλοκεν ο Θεός. Ενώ ετάβλεπαν όλα μπροστά τους, τα μάτια τους ήταν τελικά τυφλωμένα, κλειστά. Ποιος τα είχε τυφλώσει? Ο εγωισμός τους. Δεν ήθελαν να παραδεχθούν μία πραγματικότητα. Και γι' αυτό και ο Χριστός δεν τους απεκάλυψε σε αυτούς την αλήθεια. Τα μωρά και τα ταπεινά της γης εξελέξα, το λέει αλλού η Αγία Γραφή. Ό,τι είναι πιο χαζός και ο πιο μικρός και ο πιο τυποτένιος, σε αυτούς απεκαλύφθηκε, αδελφοί μου, ο Θεός. Δεν πάει στους ισχυρούς, δεν πάει στους μεγάλους, δεν πάει εκεί που υπάρχει με μία λέξη εγωισμός. Και γι' αυτό ο εγωισμός είναι και το μεγαλύτερο αμάρτημα που υπάρχει. Και η μεγαλύτερα αρετή είναι η ταπείνωση, το ακριβώς αντίθετο του εγωισμού. Άρα, συμπέρασμα πρώτον, αν θέλουμε μες στα σπίτια μας, μες στην ψυχή μας, να ελκύσουμε το Θεό, τότε, αδελφοί μου, υπάρχει μια προϋπόθεση. Αποκτήστε και ας αποκτήσουμε όλοι μας ταπείνωση. Διότι αυτοί θα δουν τελικά και το Θεό. Αυτοί θα δουν τελικά και το Θεό. Αυτοί θα εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών, η ταπεινή την καρδία. Το πρώτο συμπέρασμα. Το δεύτερο συμπέρασμα που βγαίνει, αδελφοί μου, από το όλο Ευαγγέλιο, είναι κάτι άλλο αξιοπρόσεξτο. Ότι ο Χριστός δεν λέγει αυτά τα πράγματα στους αρχιερείς. Για να δούμε, τι πίστευαν οι αρχιερείς για τον ερχομό του Μεσσία? Όλοι συζήταγαν ότι ο Μεσσίας έρχεται. Συζήταγαν μέχρι και στα πορνεία, όπως σας είπα. Οι αρχιερείς και το ιερατείο της εποχής τι πίστευε? Εδώ είναι. Να ψάξουμε και να αναλύσουμε τι πίστευαν οι εκπρόσωποι του αληθινού Θεού. Φαίνεται ξεκάθαρα μέσα από το Ευαγγέλιο. Πιστεύανε ότι θα έρθει μεν μια μέρα ο Μεσσίας ως επίγειος βασιλεύς που θα τρανώσει και θα ελευθερώσει το Ισραήλ από τη ρωμαϊκή κατοχή, αλλά λέγανε έχουμε χρόνια ακόμα για να έρθει. Δεν είναι ακόμα ο καιρός. Ναι μεν τα λέγει η Γραφή, ναι μεν τα λένε οι προφητείες, αλλά έχουμε χρόνια. Και ο λαός, ενώ αδελφοί μου αγωνιούσε, έβλεπε τα σημεία των καιρών, ότι το ένα μετά το άλλο εκπληρώνονται και ότι ίγγηκεν ο καιρός ή να εμφανιστεί ο Μεσσίας επί της γης. Και γι' αυτό οι συζητήσεις είχαν αυξηθεί. Παρόλες τις συζητήσεις που γινόντουσαν όμως στους δρόμους, στα σπίτια, στις πλατείες, στα καπηλιά, στα καφενεία, στα πορνεία, εν τούτης το ιερατείον της εποχής εκείνης ζούσε στους δικούς του κόσμους.
δεν μπορούσαν να διανοηθούν ότι ήταν στις ημέρες που εκπληρωνόταν οι προφητείες. Αλήθεια, αδελφοί μου, παράλληλοι καιροί, παράλληλες ημέρες. Αλλά πριν κάνουμε τη σύγκριση, ας δούμε τι έκαναν αυτοί οι αρχιερείς και οι ιερείς. Τι έκαναν? Είναι γνωστό το τέλος του Ιησού. Ενώ είχε κερδίσει ο Ιησούς την πλειοψηφία του Ισραήλ, επέτυχαν με τη δύναμη της εξουσίας που είχαν σαν δεσποτάδες και αρχιερείς της εποχής εκείνης και σαν ιερατείο, επέτυχαν το σανά και ευλογημένος ο ερχόμενος να το μετατρέψουν σε λίγες ημέρες. Μονάχα στο Άρον, Άρον Σταύρωσον αυτόν. Και είναι αλήθεια ότι το Ράσο είχε πάντοτε στο λαό τεράστια επίδραση και δύναμη. Μου το είπε ο πνευματικός μου, έτσι λέγανε και τότε. Μου το είπε ο Μητροπολίτης μου, ότι πρέπει όχι να φωνάζω οσανά, διότι αυτός μου είπε είναι πλάνος τελικά και πλανήθηκα που τον ακολουθούσα. Και γι' αυτό θα πρέπει την ώρα που θα φωνάξει ο Πιλάτος Βαραβάν ή Ιησούν, θα πρέπει να φωνάξω Βαραβάν. Και όταν ρωτήσει τον Ιησούν τι θέλετε να τον κάνω, με ισχυρά φωνή να φωνάξω Σταυρωθήτω. Δεν ξέρω. Εγώ υπακοή θα κάνω στον πνευματικό μου. Και αυτή η υπακοή τους οδήγησε, σατανική υπακοή. Γιατί υπάρχει αγία υπακοή και υπάρχει και σατανική υπακοή. Να το μάθει αυτός ο κόσμος, να το ξέρει αδελφοί μου. Η υπακοή αυτή πήρε στο λαιμό τους όλο το κράτος του Ισραήλ, το οποίο πλανάται επί 2.000 χρόνια και είναι η χειρότερη εχθρή όσων πιστεύουν στον Ιησού, αλλά ακόμα και σήμερα είναι οι χειρότεροι εχθροί του Ιησού μας. Γιατί? Διότι τους επλάνησε το ιερατείο τελικά. Δεν ήταν πλάνος ο Ιησούς, αλλά πλανήθηκε το ιερατείο, διότι ζούσε στο δικό του κόσμο. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, κατά τον ίδιο λόγο, παράλληλες, λέω, οι ημέρες. Παράλληλες οι ημέρες. Βλέπουμε το εξής, ότι στις παράλληλες αυτές οι ημέρες, στους δρόμους, στα τέλη του 20ου αιώνα, βλέπουμε μέσα στα καφενεία, μέσα στους δρόμους, στα σπίτια, παντού ο κόσμος να ανησυχεί και να λέει βλέπουμε ότι εκπληρώνονται τα σημεία των καιρών και έρχεται ο αιωσφόρος, έρχεται εν πάση δυνάμει και εξουσία ο Αντίχριστος επί της γης. Και ο κόσμος αγωνιά, όπως αγωνιούσε μέχρι τότε, όπως τότε μάλλον αγωνιούσε. Και ρωτά από εδώ, ρωτάει από εκεί. Και με αποτέλεσμα να έχει γίνει μια μεγάλη σύγχυση, όπως και τότε έγινε σύγχυση. Γιατί δίκασαν τον κόσμο. Είναι ή δεν είναι τελικά οι ημέρες που θα εμφανιστεί ο Μεσσίας? Το ίδιο και τώρα δημιουργήθηκε μια τεράστια σύγχυση. Είναι ή δεν είναι η ώρα που θα έρθει ο Αντίχριστος? Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, παράλληλες ημέρες. Η πιο αγράμματη γριούλα σε ρωτάει και σου λέει «Πάτερ μου, τι γίνεται με το 666? Τι γίνεται με τον Αντίχριστο? Τι γίνεται με όλα αυτά που γίνονται σε ολόκληρο τον κόσμο που ακούς τις ειδήσεις?» Και οι μεν ευλαβείς κληρικοί λέγουν «Παιδιά μου, να ετοιμάζεστε, καθότι η μέρα είναι όντως πονηρέ. Τα σημεία δείχνουν ότι τα πράγματα δεν θα αργήσουν να εξελιχθούν». Και ρωτάς,
και την άλλη μερίδα των ιερέων. Α, με αυτά ασχολείστε. Με αυτά ασχολούνται οι παλαιμερολογείτε. Και εσείς με αυτά ασχολείστε. Σας παρέσυραν. Α, τι είναι αυτά που λέτε. Μα πάτερ μου, δεν τα λένε μόνον οι παλαιμερολογείτε. Τα λένε και οι νεημερολογείτε. Τα λέει ο πατήρ Ασένιος, τα λέει ο πατήρ Νεκτάριος, τα λέει ο Α, ο Β, ο πατήρ Σάβας, ο ένας το άλλος. Ότι πλησιάσανε οι ημέρες. Αυτούς κάθεστε και ακούτε. Αυτούς κάθεστε και ακούτε. Αυτοί είναι πλανεμένοι. Λοιπόν, πώς συμβαίνει όμως, αδελφοί μου, ακούει τη φωνή εκείνων που έχουν τη δύναμη και την εξουσία. Πώς συμβαίνει ο κόσμος να ακολουθεί δήθεν εμάς τους πλάνους και ότι πλανεύουμε τον κόσμο και δεν ακούει τη φωνή αυτών που λένε ότι «Α, έλεγε ένας Μητροπολίτης και κάτι ιερείς την προηγούμενη φορά που μίλαγα μας, αυτά ακόμα έχουμε χιλιάδες χρόνια». Χιλιάδες χρόνια. Το ακούτε? Χιλιάδες χρόνια. Λες, ζουν στον κόσμο τους. Δεν έρχονται σε επαφή με την ανησυχία του λαού. Με κάποιον άλλον Μητροπολίτη που είχα μιλήσει για το 666. Μου λέει, τι είναι αυτό, μου λέει, αυτό που λένε ότι θα μας βάλουν εδώ στην άκρη στο δαχτυλάκι μας. Δεν, αδελφοί μου, υπερβάλλω. Δεν είχε ανοίξει, ως φαίνεται, ποτέ του Αγία Γραφή. Έτσι δεν εξηγείται αλλιώς. Δεν μπορεί να μην είχε διαβάσει ότι θα μπει επί το ματόπου και επί της δεξιάς καιρός, επί της παλάμης. Δεν μπορεί να μην το είχε διαβάσει. Φαίνεται ποτέ του δεν άνοιξε και δεν μελέτησε Αγία Γραφή. Ούτε όταν δεν ήταν αρχιμαντρίτης, και πολύ περισσότερο μετά που έγινε Μητροπολίτης, διότι ως Μητροπολίτης έχει ακόμα περισσότερα καθήκοντα και πολύ λίγος χρόνος τους μένει για να μελετούν. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, απαγοητεύτηκα πλήρως. Και λέω, Θεέ μου, παράλληλοι καιροί, παράλληλες ημέρες, να ανησυχεί όλος ο κόσμος, οι πάντες, και αυτοί οι έχοντες την εξουσία που με μία κουβέντα τους μπορούσαν να ανατρέψουν κυβερνήσεις και τα πάντα, αυτοί να ζουν σε κόσμους παραδεισένιους. Εδώ καράβια χάνονται και αυτοί βαρκούλες αρμενίζουν. Και αδελφοί μου, με αυτή την κατάσταση, ειλικρινά σας λέω ότι απαγοητεύομαι. Είναι τρομερό αυτοί που πρέπει να ηγούνται να μην ηγούνται, να μην μπαίνουν μπροστάριδες, να μην αφυπνίζουν το λαό και να τον αφήνουν να κοιμούνται. Εξού και το αποτέλεσμα, αδελφοί μου, και η εγκύκλιος που διαβάστηκε στους ιερούς ναούς, τελικά και κανείς δεν κατάλαβε τίποτα. Γιατί δεν κατάλαβε τίποτα? Διότι οι ίδιοι που την έγραψαν, αυτοί που την έγραψαν, η Τριμελής Επιτροπή που την έγραψε, ήταν άγευστοι περί του θέματος. Δεν είχαν μελετήσει καθόλου τι συμβαίνει με το 666. Οπότε αν βάλεις έναν άσχετο άνθρωπο, θα γράφει πολλά λόγια και γι' αυτό βγήκε 4 σελίδες, αλλά χωρίς να βγάζεις νόημα. Θα πάρω ή δεν θα πάρουμε τις ταυτότητες με το 666. Απάντηση στο θέμα δεν δόθηκε. Αλλά κάτι, ας μην την πω την έκφραση, αδελφοί μου, κάτι πάντως διπλωματικές κινήσεις προς την κυβέρνηση, αν είναι δυνατόν να αλλάξετε, αν υπάρχει,
το νούμερο 666, να αλλάξει η κυβέρνηση. Ποιος? Ο Σιμίτης, να αλλάξει το 666. Έχει τη δύναμη ο Σιμίτης να αλλάξει παγκοσμίως από όλα τα κομπιούτερ της γης, να εισηγηθεί να αλλάξει το 666. Αυτό δείχνει ότι δεν ξέρουν αυτοί οι τρεις επίσκοποι που γράψαν τον κύκλο τι τους γίνεται. Μα είναι δυνατόν να εισηγούνται στην κυβέρνηση να αλλάξει το 666, που είναι διεθνώς και παγκοσμίως το νούμερο του Αντιχρίστου, που το εισήγαγαν οι σκοτεινές δυνάμεις? Πώς γίνεται? Ή το αποδέχεσαι, κύριε, και στην Ελλάδα ή όχι. Αλλά αφού αποδέχτηκες τα ηλεκτρονικά μέσα, στην ουσία αποδέχεσαι, αφού λειτουργεί έτσι η επικοινωνία σου με την Ευρώπη, δεν μπορείς να επικοινωνήσεις αλλιώς, αφού είναι ο κωδικός για να επικοινωνήσεις με τα κομπιούτερ της Ευρώπης. Πώς θα επικοινωνήσεις αφού σου βάζουν 666? Θα αλλάξει η κυβέρνηση, η δική μας, και έχει τη δύναμη να αλλάξει. Άρα τι κάνουν? Ή έχουν πλήρη άγνοια, ή προσπαθούν να μας ξεγελάσουν ότι εμείς δήθεν να δείξαμε το ενδιαφέρον τους. Και τελείωσε, αδελφοί μου, το θέμα. Γράψαμε μια εγκύκλιο και τελείωσε, επειδή τελικά αναγκάστηκαν κάτω από την πίεση του λαού που ξεσηκώθηκε και φώναζε με διαδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας, Θεσσαλονίκη και όπου αλλού γίνονται συγκεντρώσεις. Αναγκάστηκε τελικά κατά την πίεση των χιλιάδων λαού να λάβει κάποιες αποφάσεις. Γιατί δεν σχολιάζει και συνέχεια και να επιμείνει? Το είπε μια φορά, εμείς κάναμε το καθήκον μας. Δεν είδα όμως να αντιμετωπίσουν και το θέμα της εκκλησιαστικής περιουσίας κατά τον ίδιο τρόπο. Δεν είδα να αντιμετωπίσουν, αδελφοί μου, κατά τον ίδιο τρόπο και το θέμα της εκκλησιαστικής περιουσίας. Α, εκεί πόναγε το θέμα. Το χάραγμα του Αντιχρίστου δεν τους πονάει. Και δεν τους πονάει γιατί? Γιατί πιστεύουν ότι δεν είναι τώρα ο καιρός. Χιλιάδες χρόνια. Μετά από χιλιάδες χρόνια θα γίνει. Και γι' αυτό δεν τους πονάει. Τώρα, αδελφοί μου, σου λέει ότι έχουμε μπροστά μας. Αυτά είναι τώρα. Απλώς πείτε και δύο κουβέντες να τελειώνει, να κλείσει το θέμα. Και τώρα έρχονται πάλι, ξεσηκώνονται οι αρχιερείς και ετοιμάζονται για διαδηλώσεις. Βέβαια, θα γίνουν μεγάλες από ό,τι προβλέπω ξανά διαδηλώσεις. Αλλά, αδελφοί μου, εγώ δεν συμμετέχω και προτρέπω και εσάς να μην συμμετέχετε. Γιατί? Διότι βάλανε φόρους στους ναούς, στα μοναστήρια, στις δωρές. Καταλάβατε? Πάλι για το χρήμα θα κατεβάσουν το λαό. Πάλι για το χρήμα. Ε, όχι. Δεν θα μας ξεφτελίζετε για το χρήμα. Δεν θα το δεχτούμε αυτή τη φορά. Να μπείτε μπροστά. Πρώτα να δείξετε πνευματικό ενδιαφέρον απέναντι στο λαό του Θεού, σε εκκλησία. Σαν μάνα να μιλήσετε με αγάπη προς τα τέκνα και να διαφερθείτε για την πνευματικότητά τους, και μετά μιλήστε για την ύλη. Όχι πρώτα για την ύλη και έχουμε φτάσει στο σημείο και μετά για τα πνευματικά, μετά για τον Χριστό. Αν είναι δυνατόν. Και βγήκε εκείνος ο Χατζηφώτης και κάτι άλλο. Βγήκε εκείνος ο Χατζηφώτης και είπε, αδελφοί μου, από ό,τι με πληροφορήσαν, δεν το άκουσα. Βγήκε ένας θεολόγος και είπε την αλήθεια για τον Καζαντζάκη. Και αντί να βγει η Εκκλησία να τον στηρίξει το παιδί της, να το στηρίξει το παιδί της η Εκκλησία και να πει δεν είναι μεσαιωνικές ιδέες. Πράγματι ο Κατσατζάκης είναι μεσαιωνιστής και είναι αντίχριστος και είναι βλάσφημος. Αλλά αντιθέτως φοβήθηκαν την κοινή γνώμη και η Εκκλησία πλέον εξυγχρονίζεται με το που πάνε και το τι λένε τα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Αν είναι δυνατόν να οδηγούν την Εκκλησία κάποιοι δημοσιογράφοι και τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, για να μην δίθεν γελιοποιηθεί και να βγαίνει να εγκαταλείπει το παιδί της που υποστήριξε την αλήθεια, αντί να το στηρίξει και να πει αυτές είναι και οι απόψεις της Εκκλησίας, το εγκατέλειψε εντελώς και βγαίνει και λέει τα αντίθετα, ότι ο Κατζαντζάκης είναι μεγάλος λογοτέχνης. Να υποστηρίζει ποιος? Ο εκπρόσωπος της Εκκλησίας τον Αντίχριστο. Τον Αντίχριστο να υποστηρίζει. Εκεί φτάσαμε, αδελφοί μου. Εκεί φτάσαμε. Και γιατί, αδελφοί μου, έχουμε φτάσει σε αυτά? Θα
στα τρομερά σημεία, διότι είναι παράλληλοι, όπως σας είπα, οι καιροί. Ο κόσμος μιλάει παντού για το 666. Ο κόσμος ανησυχεί. Ο κόσμος υποφέρει. Αγωνιά τι θα συμβεί. Είναι έτοιμος ο κόσμος και δεν θα δεχτεί τις νέες ταυτότητες και μας έδωσαν το μάθημα ήδη αστυνομικοί. Ήδη αστυνομικοί μας έδωσαν το μάθημα. Με ειδοποίησε η μητέρα μου και μου είπε ότι βγήκανε, είπε στις ειδήσεις η τηλεόραση, ότι κλήθηκαν οι αστυνομικοί να πάρουν, να δηλώσουν σε ποια θέση θέλουν να πάνε. Να επιστρέψουν όποιος θέλει, θα μπορεί πλέον ο αστυνομικός να πάει στο χώρο καταγωγής του, από εκεί που γεννήθηκε, από εκεί που μένει, να υπηρετήσει σε όποια θέση θέλει εκείνος. Ενώ παλαιότερα απαγορευόταν να πηγαίνεις. Και τους έστειλε το Υπουργείο που ανήκουνε, τους έστειλε μια δήλωση να υπογράψουν. Ελάτε που κάποιος είχε κάτι νούμερα επάνω η δήλωση και τα μέτρησε και βγάζαν το 666 σε όλες τις δηλώσεις, βγάζαν το 666 και οι αστυνομικοί οι οποίοι μας πολεμάνε και δεν μας εμποδίζουν στις πορείες όταν κατεβαίνουμε κάτω, γιατί αυτή είναι η εντολή, αρνήθηκαν να την υπογράψουν. Κατά πλειοψηφία, είπε η αστυνομία, κατά μεγάλη μάλιστα πλειοψηφία, επέστρεψαν τις δηλώσεις ως απαράδεκτες πίσω, διότι έχουν το 666. Βλέπετε λοιπόν ότι, αδελφοί μου, τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι το μήνυμα έχει περάσει στο λαό. Ο λαός ανησυχεί, ο λαός στέλνει μηνύματα προς τους πνευματικά ανωτέρους μας, και όμως εκείνοι αγρόνοι γόραζον. Για να δούμε εάν αλήθεια λέγανε, έλεγε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ότι στους ιερείς μας να υπογράψουν μια δήλωση ότι επιθυμούν να πάρουν αύξηση κατά 200.000 το μισθό τους, αλλά να είχε πάνω κάποια νούμερα που βγάζανε το 666. Θα την υπέγραφαν για να πάρουν 200.000 παραπάνω, ναι ή όχι? Θα την υπέγραφαν. Ακριβώς. Θα την υπέγραφαν, αδελφοί μου. Όχι όλοι. Όχι όλοι, διότι υπάρχουν, διότι υπάρχουν και πρέπει να το ομολογήσουμε, και ευλαβείς επίσκοποι υπάρχουν, αδελφοί μου, και ευλαβείς ακόμα κληρικοί, που και αυτοί μαζί με αυτούς τους επισκόπους ανησυχούν και μιλούν στο λαό του Θεού. Τι να το κάνετε όμως, που όμως είναι λίγοι, διώκονται, η φωνή τους δεν φτάνει και δεν εισακούγεται και καταπνίγεται, αλλά υπάρχουν και οι ευσεβείς, αδελφοί μου. Και εμείς αυτούς θα ακολουθούμε όμως. Πίσω από αυτούς θα πάμε. Δεν θα πάμε πίσω από εκείνους που είναι έτοιμοι να ξεπουλήσουν την πίστη μας για 200.000. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, παράλληλη καιρή. Παράλληλη καιρή, αδελφοί μου. Για πλησιάστε και ρωτήστε έτσι τον παπά της ενορίας σας και διάβασε την εγκύκλιο για το 666. Ρωτήστε τον καταρχάς τι έλεγε η εγκύκλιος. Και ρωτήστε τον τι πιστεύει και ο ίδιος. Όχι μόνο δεν απαντάει, αλλά μπορεί να σου πει, έλα αυτά τα έγραψε τώρα, εσύ να κάνουμε, και την πιέστηκε από τον κόσμο. Αλλά είναι παραμύθια όμως. Ορίστε τι είπε ο ιερέας. Πήγε στο σπίτι της γιαγιάς μου και λέει, δεν μπορώ να πω, λέει, διότι αν πω θα με διώξουν από τη δουλειά μου. Καταλάβατε, γιατί έχω παιδιά και οικογένεια, λέει. Ακριβώς. Λοιπόν. Είναι στους ευλαβείς κληρικούς. Ακριβώς αυτό συμβαίνει, αδελφοί μου. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι ακριβώς. Γιατί φταίνε και αυτοί. Θα βάλω, αδελφοί μου, ένα ποσοστό ότι φταίνε και οι ίδιοι. Αλλά όμως δεν φταίνε τόσο εκείνοι. Διότι όταν σηκώνεται ο πατήρ Νεκτάριος, που σου λένε είναι ηγούμενος, οικογένεια δεν έχει, παιδιά δεν έχει, και έχει τόσο κόσμο από πίσω του,
και λέει την αλήθεια, και αμέσως επεμβαίνει η Ιερά Σύνοδος να του κλείσει το στόμα. Σου λέει, εμένα που δεν έχω κανένα να με υποστηρίξει, θα με συντρίψουνε, θα με λιώσουνε, λέει ο Παπαδάκος. Εδώ τη γνώμη του, είπε ο πατήρ Νεκτάριος, και πέσαν σαλίκοι επάνω του. Γιατί? Γιατί είπε την αλήθεια και τους ξεσκέπασε. Όσα δεν είπαν εκείνοι, τα ακούσαν από το στόμα ενός παπά. Και σου λέει, είναι δυνατόν να βγαίνει ο παπάς και να λέει περισσότερα από όσα είπαμε εμείς? Εκεί έχουμε φτάσει, αδελφοί. Λοιπόν, εκεί φτάσαμε, αγαπητοί μου αδελφοί. Και γι' αυτό το λόγο ο πατήρ Νεκτάριος έχει τεθεί και πάλι υποδιωγμό, παλιό μου κοσκινάκι, πως το λέει, και πού να σε κρεμάσω. Λοιπόν, και πάλι υποδιωγμόν από την Ιερά Σύνοδο. Δεν πειράζει, αδελφοί μου, όμως. Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Εγώ, μάλιστα, στα κείμενα που τους έστειλα στην Ιερά Σύνοδο, τους έγραψα και μια άλλη επιστολή. Και τους λέω, αν βρήκατε ή αν βρείτε κάποιο λάθος σε αυτά που γράφω, σας ζητώ συγγνώμη, αν βρείτε. Εάν δεν βρείτε όμως, πώς πάτε να με καταδικάσετε? Αλλά αν βρείτε λάθος σε αυτά που έγραψα, εγώ υιικώς και το ανακαλώ και ζητώ συγγνώμη. Αλλά όμως, να δω, θα το βρουν το λάθος. Έχουν δώσει τα χαρτιά μου όλα στην νομοκανονική επιτροπή. Αλλά εγώ όμως, πριν γράψω ό,τι έγραψα, δεν τα έγραψα μόνο μόνος μου. Πάντοτε ρωτώ, συμβουλεύομαι καθηγητάς πανεπιστημίου, επισκόπους που είναι ευλαβείς, και τους ρωτώ, το κείμενο που γράφω είναι καλό ή πρέπει κάτι να αλλάξουμε, μήπως δεν στέκει? Λοιπόν, και δεν μπορούν να βρουν πουθενά. Και γι' αυτό και ακόμα δεν μου στείλαν τα χαρτιά επισήμως ότι είμαι κατηγορούμενος. Πρέπει να βρούνε το λάθος. Αν όμως το βρούνε, εγώ πάλι καλύφθηκα, διότι τους ζητάω συγγνώμη. Αν το βρείτε, εγώ ζητώ συγγνώμη. Για να δούμε, θα βρούνε? Λοιπόν, ουδεμία λοιπόν περίπτωση, αδελφοί μου, υπάρχει μέσα στα κείμενα να βρουν. Τόσα χρόνια προσπαθούν να βρουν. Μήπως είμαι απατεώνας, μήπως είμαι κλέφτης, μήπως καταχράστηκα χρήματα. Προσπαθούν να βρουν μήπως είμαι πλανεμένος και αιρετικός. Προσπαθούν να μου βρουν στα κηρύγματα ή στα γραπτά μου λάθος, αλλά δεν βρίσκουν. Και γιατί δεν βρίσκουν, αδελφοί μου? Γιατί δεν λέω ποτέ δικές μου απόψεις. Αυτά που σας λέγω βασίζονται ή στη γραφή ή στους πατέρες. Μπορεί να είναι καυτά, μπορεί να είναι σκληρά, ή ο τρόπος να είναι σκληρός που τα εκφράζω. Αλλά είναι η αλήθεια όμως. Αυτό είναι το ζήτημα. Είναι η αλήθεια. Αν μπορέσουν, και όποιος θέλει, ας μου ανατρέψει όσα έχω γράψει μέχρι σήμερα ή όσα έχω πει. Όλες μου τις κασέτες, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, και όλα τα γραφόμενά μου, το περιοδικό μας μόλις κυκλοφορεί, οι πρώτοι, λέει, που το διαβάζουν, μου έλεγε, είναι οι επίσκοποι. Οι πρώτοι που το διαβάζουν. Το ξεψιλίζουν, λέει. Και όχι για να διαβάσουνε, μήπως μου βρούνε λάθος. Καταλάβατε? Μήπως βρουν λάθος. Εκεί, αδελφοί μου. Αλλά δόξα τω Θεώ, γιατί αυτά που λέμε, και γι' αυτό ένα παράδειγμα θα αναφέρω. Κάποτε πήγα και ρώτησα έναν ιερέα και του λέω, πάτερ μου, για αυτό το θέμα τι λέτε? Και αρχίνησε και μου έλεγε τη δικιά του άποψη. Του λέω, πάτερ μου, δεν με ενδιαφέρει η άποψή σας. Αυτά που μου λέτε, αυτά λένε και οι Άγιοι. Α, μου λέει, δεν ξέρω τι λένε οι Άγιοι. Πρέπει να κοιτάξω, μου λέει, τι λέει το πιδάλιο και οι πατέρες. Ε, αυτά θέλω να μου πείτε. Τι λένε οι Άγιοι, τι λένε οι πατέρες. Τι λέει η Εκκλησία. Η Εκκλησία των Πατέρων. Όχι η δικιά σας γνώμη ή η γνώμη του τάδε Μητροπολίτη. Δεν με ενδιαφέρουν αυτές οι γνώμες. Ακόμα και η γνώμη της Ιεράς Συνόδου, την οποία σέβομαι, μεν, τιμώ, εκτιμώ,
αλλά όμως δεν είναι και αλάθητη. Μόνον η γνώμη Οικουμενική Συνόδου είναι αλάθητη και εφόσον την εγκρίνει πρώτα ο λαός. Γιατί αν και την Οικουμενική Σύνοδο δεν την εγκρίνει ο λαός και δεν φωνάξει αυτή η πίστη των πατέρων μας, αυτή η πίστη των Αποστόλων, οι αποφάσεις της Συνόδου δεν εγκρίνονται. Η Οικουμενική Σύνοδο δεν κάνανε την 8η και πήγαν να μας ενώσουν με τους παπικούς. Και υπογράψαν όλη την ένωση με τους παπικούς. Δεν υπέγραψε μόνο Μάρκος, ο Ευγενικός. Η πλειοψηφία όλοι υπέγραψαν. Αλλά ο Μάρκος Ευγενικός είχε το λαό με το μέρος του. Και ο λαός δεν την ανεγνώρισε ως 8η Οικουμενική Σύνοδο. Και έτσι οι Οικουμενικοί Σύνοδοι έμειναν ως 7. Άρα και η Οικουμενική Σύνοδο, εάν δεν εγκριθεί πρώτα από το λαό, από τους ευσεβείς και πιστούς ανθρώπους, δεν έχει πέραση. Την ακυρώνουμε, αδελφοί μου, την απόφασή τους. Άρα πολύ περισσότερο η γνώμη 12 Μητροπολιτών που συνεδριάζουν στην Ιερά Σύνοδο. Η γνώμη τους δεν είναι αλάνθαστη. Μπορεί να είναι και σωστή, αλλά μπορεί να είναι και λανθασμένη. Εν πάση περιπτώσει. Του λέω, πάτερ μου, δεν θέλω τη δικιά σας γνώμη. Θα περιμένω την επόμενη εβδομάδα να μου πείτε τη γνώμη των πατέρων της Εκκλησίας. Και η γνώμη των πατέρων της Εκκλησίας, όσο μου την είπε, ήταν η εντελώς αντίθετη από αυτά που μου έλεγε εκείνος. Γι' αυτό όταν ρωτάμε, τι λένε οι Άγιοι. Τι λένε οι Άγιοι, πάτερ μου, περί Αντιχρίστου. Τι λένε οι Άγιοι, πάτερ μου, περί νηστείας. Τι λένε οι Άγιοι περί εκείνου του θέματος. Όχι τη δικιά σου γνώμη. Δεν με απασχολεί. Σέβομαι το ράσο, αλλά δεν με ενδιαφέρει η προσωπική σου γνώμη. Γιατί, αδελφοί μου, λένε συνέχεια προσωπικές τους γνώμες. Και γι' αυτό ο λαός έχει τρελαθεί. Πας στον έναν παπά, σου λέει άλλα. Πας στον άλλον, σου ξαναλέει άλλα. Πας στον τρίτον, σου λέει άλλα. Έρχεσαι σε μένα, ακούς άλλα. Τελικά τι γίνεται, λες. Παθαίνει σύγχυση αυτός ο λαός. Θα τρελαθεί αυτός ο λαός. Θα τον αποτρελάνουμε. Έχει τόσα άλλα προβλήματα, ακούει και 1500 γνώμες. Γι' αυτό η Εκκλησία έχει τους πατέρες, έχει το πιδάλιο, που είμαστε υποχρεωμένοι να συμμορφωνόμαστε με τις γραμμές των πατέρων και με τις γραμμές του ιερού πιδαλίου. Δεν μπορεί ο καθένας μας να λέει τη δικιά του άποψη. Και σε μένα δεν με έχουν βρει σε δικές μου απόψεις. Γιατί αν είχαν πιάσει σε δικές μου απόψεις, να είστε σίγουροι ότι θα με είχαν καθίσει από καιρού στο σκαμνί. Δεν μπόρεσαν ούτε κλέφτη, ούτε ανήθικο, ούτε αιρετικό ποτέ να με βρούνε. Και γι' αυτό τι να κάνουν οι άνθρωποι, με ανέχονται. Είπα μάλιστα στο Μητροπολίτη μου, του λέω σεβασμιότατε. Είχαμε μια συζήτηση που μου είπε ότι υπάρχει διωγμός. Και του λέω σεβασμιότατε, εάν δεν με θέλετε στην εκκλησία που ανήκω, να μου το πείτε. Να μου το πείτε, του λέω, αν δεν με θέλετε. Με αυτά που λέω. Και αν έχετε τραβήξει εσείς άλλη γραμμή από αυτή που εννοούν οι Άγιοι Πατέρες, να μου το πείτε. Μου λέει, γιατί, δεν το κατάλαβα, τι, πού θες να πας. Α, λέω, κρά κάνουν οι παλαιμερολογίτες για να με πάρουν. Τι είπατε, μου λέει. Κρά, του λέω, κάνουν οι παλαιμερολογίτες. Όχι να με πάρουν και δεσπότη να με κάνουν αμέσως. Λοιπόν, τον έπιασε κόλπος. Αλλά εγώ του λέω όμως, μένω πιστός στην εκκλησία μας με το νέο ημερολόγιο. Του λέω σεβασμιότητα. Ιδάλλως, αν δεν με θέλουν, όχι κάθε 3 και 5 θα τρέχουμε σε συνοδικά δικαστήρια και κάθε 3 και 5 θα με εξετάζετε, θα με ταλαιπωρείτε και στο τέλος θα βγαίνει το πόρισμα αρχείο, θα βγαίνει το πόρισμα αθώος ή θα τη βάζετε την υπόθεση αρχείο γιατί δεν καταλήξατε πουθενά. Πού θα πάει αυτή η υπόθεση. Εν πάση περιπτώσει, αγαπητοί μου αδελφοί, ναι, ο δεσπότης της περιοχής μας. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, αγαπητοί μου αδελφοί, αυτά και άλλα πολλά και γι' αυτό πρέπει συμβαίνουν και γι' αυτό πρέπει να ρωτάμε τους κληρικούς μας ποια είναι η γνώμη των πατέρων και των Αγίων. Όχι ποια είναι η γνώμη σου, παππούλη μου, για το 666 και για τον Αντίχριστο. Εκεί θα τους πιάσετε ότι είναι αδιάβαστοι. Γιατί θα πρέπει να τους πείτε ποιος πατέρας, θα σου πει μια άποψη για να δείξω ότι διαβάζει και πατέρες. Θα του πείτε, θα σου πείτε, θα το λέει ο Μέγας Βασίλειος αυτό ή το λέει ο Άγιος Κύριλλος. Ναι, πάτερ μου, το λέει ο Άγιος Κύριλλος, επειδή έχω τους τόμους στο σπίτι μου του Αγίου Κυρίλλου, σε ποιον ακριβώς τόμο το λέει και σε ποια σε κεφάλαιο το λέει, για να το βρω να το διαβάσω. Εκεί θα τον πιάσετε ότι είναι αδιάβαστος. Ότι αυτά που λέει
Τα είπε από το μυαλό του και ούτε υπάρχει τέτοιο τόμο, ούτε υπάρχει τέτοια σελίδα που σας είπε. Και να ξαναπάτε μετά για να του πείτε, πάτερ μου, δεν βρήκα τίποτα εκεί που μου είπατε. Εκεί θα δείτε τι γελιοποίηση έχει γίνει. Αλλά αδελφοί μου, οι καιροί, όπως σας είπα, είναι παράλληλοι. Πάρα πολύ παράλληλοι. Και εκείνο που φοβούμε είναι ότι θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος. Και όταν εμφανιστεί, θα βγουν οι ταυτότητες. Και όταν βγουν οι ταυτότητες ή εμφανιστεί ο Αντίχριστος, θα δείτε που έχουν να πάνε όλοι αυτές οι εγκύκλοι. Οι ίδιοι που τις υπέγραψαν, θα ανακαλείται η μία μετά την άλλη θα ανακαλείται. Και όπως οι αρχιερείς Άννας και Καϊάφας οδήγησαν το λαό του Θεού και του άλλαξαν τη γνώμη και το οσανά το μετέτρεψαν στο Σταύρωσον, Σταύρωσον αυτόν, οι ίδιοι αρχιερείς τώρα, αυτοί που δεν γνωρίζουν το θέμα, θα οδηγήσουν το λαό του Θεού στο να του πούν προσκυνήστε τον Αντίχριστο. Εκεί θα φτάσουμε, αδελφοί μου. Και γι' αυτό λένε οι πατέρες μέσα ότι θα πλανηθεί το πλήθος των επισκόπων, το πλήθος των ιερέων θα πλανηθεί και η πλειοψηφία του κόσμου θα παρασυρθεί και θα προσκυνήσει τον Αντίχριστο. Πώς θα παρασυρθεί η πλειοψηφία αν η εκκλησία του, αν η εκκλησία του, οι ιερείς του, του λέγανε όχι είναι ο Αντίχριστος αυτός, μην πλησιάζετε, μαρτύριο χίλιες φορές παρά να προσκυνήσετε, τότε δεν θα έλεγαν οι Άγιοι Πατέρες ότι η πλειοψηφία των χριστιανών θα προσκυνήσει τον Αντίχριστο. Δεν θα έλεγε ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι ο Αντίχριστος δεν θα κάτσει μόνο στο ναό του Σολομώντος, λέει, αλλά θα καθίσει και στα Άγια θυσιαστήρια των Ορθοδόξων ναών. Πώς θα κάτσει μέσα στο θυσιαστήριο? Σημαίνει ότι ο παπάς θα έχει γίνει πλέον οργανό του. Σε αυτόν λοιπόν θα πάω να κάνω εγώ υπακοή, αφού ήδη με προειδοποιεί ο Χρυσόστομος, ήδη με προειδοποιούν οι Άγιοι Πατέρες ότι αυτές τις ημέρες, τους έσχατους καιρούς, θα έχουν πλανηθεί ακόμα και οι επίσκοποι, ακόμα και οι κληρικοί. Και πώς θα ερμηνευτεί το γεγονός? Γιατί ο Θεός να αναγκάζεται να στέλνει τον προφήτη Ενόχ και τον προφήτη Ηλία? Και τον προφήτη Ηλία, γιατί αναγκάζεται να του στείλει? Αν θα ήταν οι επίσκοποι τότε στις ημέρες εκείνες στο ύψος τους, δεν χρειαζόταν να έρθει ο προφήτης Ηλίας. Θα είχαμε ως ηγέτες τους αρχιεπισκόπους, τους πατριάρχας, θα είχαμε τους ιερείς μας μπροστάριδες που θα λέγανε δεν προσκυνάμε, δεν υποκύπτουμε. Πάμε όλοι, παιδιά μου, εμπρός για το μαρτύριο. Όπως πηγαίνανε οι πρώτοι χριστιανοί πίσω από τους επισκόπους του, Πολύκαρπο Σμύρνης και άλλους αγίους επισκόπους που έπεσαν μπροστά και μαρτύρησαν για του Χριστού την πίστη την Αγία. Έτσι θα έλεγε ότι οι επίσκοποι σας θα ηγούνται του αγώνος. Τώρα δεν λέει ότι οι επίσκοποι θα ηγούνται του αγώνος. Της παρατάξεως Κυρίου, λέει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, θα ηγείται ο προφήτης Ηλίας με τον προφήτη Ενόχ. Και όχι οι επίσκοποι και όχι οι ιερείς. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί? Διότι εξηγεί παρακάτω ότι οι ιερείς κατά πλειοψηφία θα πλανηθούν, καθώς και οι επίσκοποι και οι πατριάρχες, και θα μας οδηγήσουν, αδελφοί μου, στην προσκύνηση του Αντιχρίστου. Εκείνοι οδήγησαν. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, Άννας και Καϊάφας, οδήγησε το λαό του Θεού στη σταύρωση του Χριστού, ενώ εμάς θα πάνε να μας οδηγήσουν, αδελφοί μου, στην προσκύνηση του Αντιχρίστου. Ας αντισταθούμε λοιπόν, αδελφοί μου. Ας αντισταθούμε και ας δώσει ο καθένας από τη θέση που βρίσκεται τη μάχη, διαφωτίζοντας ο ένας τον άλλον, διαφωτίζοντας ότι ακριβώς θα πλανηθούν στις έσχατες ημέρες. Και έτσι είμαστε βέβαιοι και σίγουροι ότι εμείς, αδελφοί μου, διαβάζοντας τους πατέρες, και να τους διαβάζετε κι εσείς τα πατερικά βιβλία, θα δείτε ότι αυτά που λέμε δεν είναι δικιά μας γνώμη, και γι' αυτό ξέρουμε ότι δεν πλανόμεθα. Γιατί δεν λέμε δικιά μας γνώμη. Δεν ερμηνεύουμε τα κείμενα όπως τα, λέμε, όπως τα θέλουμε ή τα μετατρέπουμε όπως θέλουμε εμείς. Αλλά βλέπουμε ότι εκείνοι μας λένε εδώ στο δαχτυλάκι είναι γραμμένο το 666 θα είναι. Που σημαίνει πλήρη άγνοια της Αγίας Γραφής. Αδελφοί μου, καιροί παράλληλοι. Οδήγησαν το λαό του Θεού στη σταύρωση του Ιησού. Τώρα θα τον οδηγήσουν οι ίδιοι στην προσκύνηση του Αντιχρίστου. Ήθε να μην γίνει ποτέ και να μην συμβεί σε εμάς και σε όλους τους πιστούς και ευλαβείς χριστιανούς. Αμήν.